Είχε χαρά όμως το βράδυ της Κυριακής στο Παλέ που άνοιξε ξανά τις πύλες του για τον κόσμο και δεν ξέρω αν η θετική άβρα του Μιχάλη του Ρωμανίδη ίσως τη χρειάζεται και λίγο και το ποδόσφαιρο. Αν θέλετε, κύριε Ρωμανίδη, καλησπέρα. Να έρθετε και μια φόρτα το κλειάνι της Βικελίδης, γιατί γουρλής αποδειχθήκατε χθες. Ναι, στο κλάδι της Βικελίδης πήγα στο πρώτο ημίχρονο και έφυγα. Γιατί μπορεί και μάλιστα. Δεν είχα φέρει την ίδια τύχη. Μάλιστα, ωραία. Άρα σας κρατάμε στο μπάσκετ για την ώρα και το κατέγεται έτσι αλλιώς το άθλημα. Καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που τοποθετήσετε δημόσια μετά από την επιστροφή σας στον Άρη και είναι χαρά μας να σας έχουμε μαζί μας ως ειδικός σύμβουλος της διοίκησης. Ήσταν κι εσείς χθες στο Παλέ. Θα μπορούμε να συζητήσουμε πολλά. Θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα από αυτό το οποίο ζήσετε και σε την ατμόσφαιρα, γιατί μετά από 575 μέρες ο κόσμος γύρισε στο γήπεδο και δεν είναι κλισέ. Εσείς το ξέρετε καλύτερα και από εμάς, αλλά έπαιξε νομίζω το ρόλο του για την ανατροπή και την εικόνα του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο του χθεσινού ντέρμπι. Σίγουρα. Πρώτα απ' όλα είναι ευχάριστο που ο κόσμος έχει αρχίσει να επιστρέφει στα γήπεδα. Εντάξει, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά η προηγούμενη και για τον αθλητισμό όπως και για όλη την κοινωνία και γενικότερα για όλο τον κόσμο. Αυτό που περάσαμε, τέλος πάντων πιστεύω ότι θα επιστρέψουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα και αυτό θα παραμείνει, θα έχουμε τον κόσμο στα γήπεδα. Όσον αφορά το παιχνίδι, είναι μια πολύ μεγάλη νίκη και σημαντική νίκη. Ο κόσμος, όπως είπατε και εσείς, έπαιξε το ρόλο του στην ανατροπή, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν η ομάδα πλησίασε και άρχισε σιγά σιγά να δείχνει ότι πιστεύει και ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι που πράγματι στο τέλος το κατάφερε. Και θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική νίκη, η οποία, παρότι είμαστε στην πρώτη αγωνιστική και έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα, θα βοηθήσει την ομάδα μας να μπορέσει να έχει μια επίσης καλή εικόνα στη συνέχεια του πρωταθλήματος, που αναμένεται να είναι δύσκολο, διότι όπως και εσείς ξέρετε υπάρχουν πάρα πολύ καλές ομάδες και είμαστε ακόμα στην πρώτη αγωνιστική. Εμείς χαρήκαμε, αλλά τώρα το ξεχνάμε και συνεχίζουμε. Είναι ωραίο που μένουν χαμηλοί τόνοι, διότι ο Άρης χθες έχει νομίζω πετύχει ένα από τα αποτελέσματα της χρονιάς. Και είναι ακόμα νωρίς. Και βλέπουμε χαμηλούς τόνους και από εσάς τώρα και από τον Γιάννη τον Καστρίτη μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ότι δεν πρέπει να επαναπαυθούμε ή να ασχοληθούμε παραπάνω, γιατί θα έρθουν οι κουτουλιές μετά και μπορεί να παρασυρθεί η ομάδα από όλη αυτή την κατάσταση. Σίγουρα, όπως είπε και ο Γιάννης και το τόνισε χθες, είναι πολύ σημαντικό να είμαστε προσγειωμένοι. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι έχουμε μια νέα ομάδα με ένα μέσο ηλικίας κοντά στα 25 έτη. Και είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να κοντρολάρουμε την χαρά των παιδιών και τα συναισθήματά τους, ούτως ώστε να συνεχίσουμε να παραμείνουμε προσγειωμένοι, να δουλεύουμε το ίδιο καλά και να συνεχίσουμε. Ο δρόμος είναι μακρύς, είμαστε στην πρώτη αγωνιστική, κάναμε μια τεράστια επιτυχία, ήταν κάτι πραγματικά φοβερό αυτό το πώς γύρισε αυτό το παιχνίδι και απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι μια ομάδα που είναι λίγο χαμηλότερο επίπεδο και είναι μια ομάδα Ευρωλίγα και λίγες μέρες και όλες μετά, συγγνώμη σας διακόπτω, από τον αποκλεισμό στο κύπελο, έτσι. Ναι, ναι, ακριβώς. Εντάξει, θα συνεχίσουμε με χαμηλά τα κεφάλια, δουλεύοντας σωστά όπως κάνει η ομάδα όλο αυτό το διάστημα, να προσπαθήσουμε να έχουμε και μια καλή συνέχεια και ανάλογη στις υπόλοιπες αγωνιστικές. Ακούσαμε και τον Γιάννη τον Καστρίτη και τις προηγούμενες εβδομάδες τον Ελευθέρη τον Αρβανίτη να κάνουν λόγο για μια μεγάλη μάχη που τη ζήσετε κι εσείς, που έδωσε η ομάδα εξωαγωνιστικά. Όλη αυτή η ιστορία με τα μπάνκ ήταν μια τεράστια επιτυχία. Πολλοί το παίρνουν ως αυτονόητο, αλλά μια τεράστια επιτυχία για την τωρινή διοίκηση, για τους ανθρώπους της ομάδας, που είστε κι εσείς φυσικά, να λυθεί το θέμα με τα μπάνκ και ο Άρης να πατήσει στο παρκέ και να μπορέσει να παίξει. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό, όπως γνωρίζετε και το ξέρουν όλοι, δεν είναι κάτι το οποίο το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Ο Άρης έχει αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα και θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και θα πρέπει να γίνεται αγώνας καθημερινά για να μπορούν να καλυφθούν οι υποχρεώσεις, οι οποίες όπως γνωρίζετε και με τα μπαν θα πρέπει πλέον από εδώ και πέρα να τηρούνται. Διότι σε μη τήρηση των συμφωνηθέντων η FIBA έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει και τα δελτία ακόμα των αθλητών, όπως γνωρίζετε. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι συνεχόμενος ο αγώνας. Υπάρχει ευτυχώς βοήθεια από πολλούς ανθρώπους που είναι κοντά στην ομάδα και μπορούμε και συνεχίζουμε. Η προσπάθεια θα είναι δύσκολη, το ξέρουμε. Έχουμε μπροστά μας και αναμένουμε και μια απόφαση αυτές τις ημέρες από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και αυτό το περιμένουμε με αγωνία για να δούμε τι θα γίνει. Αλλά δεν πάβει όμως
ο αγώνας να συνεχίζεται και η προσπάθεια να συνεχίζεται. Με αυτό έχετε κάποιο έτσι feeling, να το πω έτσι, κάποιο sense information, γιατί είστε και ο διάβλος του Άρη με την Αθήνα ως ειδικό σύμβουλος της διοίκησης. Αν έχετε κάτι παραπάνω να μας προσφέρετε. Όχι, είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζει κανένας. Επειδή έχω μιλήσει και με άλλες ομάδες και έχω γνωριμίσει και σε άλλες ομάδες από αυτές που εμπλέκονται στο κομμάτι αυτό εδώ, δεν γνωρίζει κανένας αυτή τη στιγμή. Τι θα γίνει και ποια θα είναι η απόφαση. Ούτε θέλω να πω καταβάλω κάτι, ούτε να πω κάτι, γιατί νομίζω ότι είναι. Κατάλαβα. Δεν θα είναι σωστό λόγο ούτως ή άλλως. Κατάλαβα. Αναμένουμε. Εσείς πώς σχολιάζετε τις αλλαγές γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ, γιατί τα ζείτε και πιο κοντά από εμάς που υπήρχε το τελευταίο διάστημα και στην ΕΟΚ, αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων που υπάρχει πλέον. Κάποιοι λένε, για να το πάω και λίγο χαριτολογώντας, ότι επειδή άλλαξε η διοίκηση, είδαμε χθες μια καλή διαιτησία στο παλέ. Εντάξει, εγώ δεν κοιτάξα να δείτε. Εγώ, όπως γνωρίζετε, και τα προηγούμενα χρόνια ασχολιόμουν, ήμουν στην Αλφαένα, στον χώρο της Αλφαένας. Ναι. Γενικώς αποφεύγω να τοποθετούμε όσον αφορά το θέμα της διαιτησίας. Ναι. Αυτό που θέλουμε όλοι μας είναι να υπάρχει ισονομία στο πρωτάθλημα και να είναι δίκαια η κατάσταση που θα επικρατεί. Όσον αφορά την ομοσπονδία, εντάξει, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο τον γνωρίζω προσωπικά, έτσι να τον γνωρίσω και σε κάποιες συναντήσεις που είχαμε στην Πάτρα, όχι όσον αφορά το κομμάτι για την ομοσπονδία, τυχαία ήταν η γνωριμία. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διάθεση, έχει όραμα και έχω την εντύπωση ότι θα προσπαθήσει να βοηθήσει ούτως ώστε το ελληνικό μπάσκετ σιγά σιγά να ξαναποκτήσει την έγκλη που είχε χάσει το τελευταίο διάστημα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν και είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι το αναπτυξιακό, το κομμάτι που, όπως βλέπετε κι εσείς, δυστυχώς έχει βαλτώσει και δεν βλέπουμε νέα παιδιά να βγαίνουν. Δηλαδή, λίγα είναι τα νέα παιδιά. Υπάρχουν, αλλά είναι πάρα πολύ λίγα σχέση με παλαιότερες. Μου κάνετε ωραία πάσα για τον Όμηρο τον Ετζίπογλου. Σωστά. Πολύ ωραία. Είναι ένα παιδί το οποίο. Εντάξει. Προσωπικά, εντάξει, τον είδα πέρυσι εγώ σε κάποια παιχνίδια όταν δεν είχα ασχοληθεί με κάποια ομάδα και παρακολούθησα κάποια παιχνίδια του Άρη που παρακολουθούσα. Εντάξει, ένα παιδί που τον γνώρισα λίγο το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι ένα παιδί που δουλεύει, έχει όρεξη, είναι ταπεινός και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εγώ αυτό που του είπα, όπως είπα και στα άλλα τα νέα τα παιδιά, ότι μόνο με δουλειά και καθημερινή προσπάθεια, με το κεφάλι κατεβασμένο, θα μπορέσετε να γίνετε καλύτεροι. Η ομάδα θα σας δώσει και ο προπονητής τις ευκαιρίες, είστε καλοί και από εκεί και πέρα στο χέρι σας είναι να μπορέσετε να γίνετε ακόμα καλύτεροι και να πρωταγωνιστείτε στο ελληνικό πρωτάθλημα και γιατί όχι ακόμα και πιο ψηλά. Και το αναπτυξιακό, κύριο Μανή, θα πω εγώ ότι ίσως είναι και η βάση την οποία θα πρέπει να ξεκινήσει γενικότερα η ανοικοδόμηση του ελληνικού μπάσκετ, γιατί το προϊόν, για να το πάμε και σε ένα γενικό πλαίσιο, έχει υποτιμηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και βλέπετε κι εσείς και εμείς ότι ο κόσμος έχει απομακρυνθεί λίγο. Με την έλλειψη ποιότητας, να το πω έτσι, σαν αυτή που έχει τα προηγούμενα χρόνια, η Α1. Ναι. Νομίζω ότι σιγά σιγά, για μένα είναι σημαντικό ότι επανήλθε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Σίγουρα. Και θα βοηθήσει πάρα πολύ και το προϊόν να μπορέσει να είναι πιο και οι ομάδες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα δούμε καλύτερο μπάσκετ. Υπάρχει και μια εξτρά βοήθεια, όπως γνωρίζετε, από το στοίχημα για τις ομάδες στο οικονομικό κομμάτι, που και αυτό βοήθησε τις ομάδες φέτος να μπορέσουν να γίνουν πιο δυνατές. Το ότι οι ομάδες κινούνται, έχουν αρχίσει πλέον να κινούνται στη λογική, να είναι όλες μαζί, είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Διότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, επειδή προσωπικά γνωρίζω και επειδή συμμετείχα σε κάποιες συσκέψεις στον ΕΣΑΚΕ, δεν ενδιαφερόντουσαν σχεδόν, μπορώ να σου πω, καθόλου για το τι θα γίνει, ούτε το πρωτάθλημα ούτε οι άλλες ομάδες κοιτούσαν μόνο το δικό τους το συμφέρον και τίποτα άλλο. Τώρα όμως αυτό έχει αλλάξει και είναι πολύ σημαντικό, ούτως ώστε όλες οι ομάδες να είναι μαζί, να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο και να μπορέσουν και έτσι να μπορέσει να βελτιωθεί και το προϊόν. Πάντως, κύριε Ρωμανίδη, δεν θα είναι άσχημο κάποια στιγμή λίγο να μειωθεί ο αριθμός των ξένων, δηλαδή ας γίνουν 5 οι ξένοι ή οι Αμερικανοί. Σε αυτό που λέγατε νωρίτερα. Είναι λίγο μεγάλο, νομίζω, ο αριθμό. Ναι, 6 ξένοι. Ναι, είναι μεγάλο, αλλά θέλει και είναι μεγάλη κουβέντα αυτό εδώ για να το συζητήσουμε. Διότι εντάξει, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία. Εντάξει, σιγά σιγά. Εντάξει, οι ομάδε θέλουν να έχουν του 6 ξένου. Ο σύνδεσμο των παιχτών δεν θέλει. Γενικώ, εντάξει, είναι κάτι ίσω που θα πρέπει να συζητηθεί κάποια στιγμή, νομίζω και εγώ. Δηλαδή, τουλάχιστον να μειωθεί και κατά ένα σε πρώτη φάση. Αλλά επειδή οι μεγάλες ομάδες και οι ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρώπη, όπως καταλαβαίνετε, παίζουν έτσι, είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουν.
Γιατί θέλουν να έχουν τους παίκτες με τους οποίους θα παίζουν και στην Ευρώπη. Και να μπορούν να κρατούν και τους παίκτες τους όλους σε μια καλή κατάσταση, χρησιμοποιώντας και τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος για αυτό το λόγο. Αν και οι δύο ποδοσφαιρικοί στο στούντιο νομίζω ότι κάνουν μια ωραία μπασκετική κουβέντα, θα χαρούμε να σε έχουμε ξανά με σεζόν, γιατί είναι ωραίο το μπάσκετ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρωμανίδη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, Μιχάλης Ρωμανίδης, ειδικός σύμβουλος της διοίκησης της ΚΑΕ Άρης.